Good evening, you're watching the news in English from the CYBC in Nicosia. A general strike and mass demonstration began this morning in the illegally occupied areas to protest against the pseudo-state's economic policies. Those participating include political parties, trade unions and non-government organisations. Reports say some 50,000 gathered in Inonus Square in the occupied part of Nicosia. Hospitals in the occupied areas of Nicosia and Famagusta were also reported to have joined with the strike, with demonstrators shouting slogans like Enough is Enough, addressing Turkey's austerity measures. Turkish Cypriots accused Turkey of imposing a handful of economic measures which have resulted in rising prices on the basic goods, the end of a cost of living allowance, taxation on pensions, businesses closing down, and 40,000 illegal immigrants. İhsen Küçük has accused the unions of attempting to turn the Turkish Cypriots against, as he put it, Mother Turkey, the Turkish embassy in the occupied areas and the pseudo-state. Turkish Cypriot press reported that the occupying forces and the pseudo-state have prayed for it to rain in a bid to keep people indoors and keep them from taking to the streets. Bugün işgal altındaki bölgede Kıbrıs Türk platformu tarafından büyük bir miting düzenlendi. Platforma katılan sendika ve partiler sahte hükümetin ekonomi politikasını protesto ettiler. Bugün ayrıca genel grev de geldi. Greve işgal altındaki Lefkoşa ve Mausa'daki hastaneler ve acil servisler de katılıyor. Protestocular işgal altındaki Lefkoşa'nın İnönü Meydanı'nda toplanarak sahte hükümetin ekonomi politikasına karşı sloganlar attılar. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεσηκωμό σήμερα στα κατεχόμενα. Χιλιάδες Τουρκοκύπροι εξηχήθηκαν στους δρόμους, αντιδρώντας το πακέτο οικονομικών μέτρων του ψευδοκράτους, οργισμένοι με τον Έρεγλου και την Τουρκία για τις παρεμβάσεις της Άγκυρας στα κατεχόμενα, αλλά και για την προσπάθεια που καταβάλλεται μέσω ψευδοβουλής για εξίσωση των Τουρκοκυπρίων με τους έπικους. Στο πλευρό των εργαζομένων ήταν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις των κατεχομένων πλην του κόμματος του Έρεγλου. Τα πάντα παρέλυσαν από την Παναπεργία και οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενωνού. Να δούμε το ρεπορτάζ και ακολούθως θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τουρκολόγο Σπύρο Αθανασιάδη. Ξεσηκωμό σήμερα στα κατεχόμενα κατά της ψευδοκυβέρνησης Έρογλου και της Τουρκίας για τα οικονομικά μέτρα και για νόμο που προωθείται στην ψευδοβουλή για εξίσωση των επίκων με τους Τουρκοκυπρίους. Χιλιάδες Τουρκοκύπριοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Ινωνού στην κατεχόμενη Λευκοσία, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο οικονομικό πακέτο μέτρων της λεγόμενης κυβέρνησης. Από την Παναπεργία παρέλυσαν τα πάντα. Επηρεάστηκε ολόκληρος ο λεγόμενος δημόσιος τομέας. Παρέλυσαν ακόμη και τα λεγόμενα κρατικά νοσοκομεία, αλλά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Στο στόχαστρο των συγκεντρωθέντων, η λεγόμενη κυβέρνηση Έρογλου και οι παρεμβάσεις της Τουρκίας στα κατεχόμενα. İsteğimiz o. Yani kırılmalar, yaralanmalar olmadan bazı şeylerin düzelmesini istiyoruz. Belki duygusal bir açıklama oldu ama umarım dediğim gibi sesimiz duyulur. Μεταξύ των πανό υπήρχαν και δύο που έφεραν τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη μία μεριά και από την άλλη συνθήματα στα τουρκικά εναντίον του οικονομικού πακέτου της Τουρκίας και του Τούρκου Πρωθυπουργού Ερντογάν. Οι χιλιάδες του κόσμου ενέκριναν με την ανάταση χειρός την διακήρυξη της συνδικαλιστικής πλατφόρμας και των κομμάτων. Ακολούθως άφησαν στον αέρα εκατοντάδες μαύρα μπαλόνια. Yakar, yakar! Dediler, size daha evvela söyledim. Küptekle diğer kurumlar, özellikle küptekle cereyan var. Keser sizi! Keser! Ankara elini yakamızdan çek! Ankara elini yakamızdan çek! Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το συλλαλητήριο αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων κατά του πακέτου των οικονομικών μέτρων, αλλά και κατά των χειρισμών της Τουρκίας επί του συγκεκριμένου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, γύρω στις 40.000 άνθρωποι, ενώ μαζικά έδωσαν το παρόν τους και τα κόμματα Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό, Δημοκρατικό, Κόμμα Δημοκρατικής Κοινωνίας, Ενωμένη Κύπρος και Νέα Κύπρος. AKP hükümetinin memurları oldukları için bir nevi
ulakları olduğu için AKP hükümetinin ulakları, yani onların bilgilerini sadece bize aktaran birileridir, emir eridirler. Κεντρικό σύνθημα στην εξέδρα του συλλαλητηρίου ήταν «Δεν υπάρχει σωτηρία, μόνοι μας ή όλοι μαζί ή κανένας μας». Από το μικρόφωνο εκ των οργανωτών καλωσόριζε μία-μία τις συντεχνίες που πλησίαζαν την εξέδρα εν μέσω χειροκροτημάτων και σφυριγμάτων. «Αυτή η πατρίδα είναι δική μας. Εμείς θα την διοικήσουμε». Πρωθυπουργός Κιουτσούκ, ο Μπελάς Μεγάλος. Δουλειά, ψωμί, ελευθερία, ειρήνη. Ο στόχος είναι φανερός. 100% αφομοίωση. Άγκυρα, δεν θέλουμε ούτε τα λεφτά σου, ούτε το πακέτο σου, ούτε τους υπαλλήλους σου. Έγραφαν μερικά από τα πανό των συμμετοχόντων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στους επικρατείς τα κατεχόμενα. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είδαμε βεβαίως ότι δεν είναι μόνο τα οικονομικά μέτρα που έβγαλαν τους Τουρκοκύπριους στους δρόμους. Όχι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα οικονομικά μέτρα. Θα αναφερθώ σε αυτό στη συνέχεια. Το συλλαλητήριο σήμερα ήταν το πιο ογκώδες συλλαλητήριο, αλλά δεν ήταν το πρώτο. Το τελευταίο διάστημα είχαμε πολλά συλλαλητήρια, είχαμε πολλές εκδηλώσεις, είχαμε πολλές απεργίες. Σας αναφέρω ότι σήμερα ακόμη συνεχίζεται μία απεργία, 14η μέρα σήμερα, μεγάλο αριθμό δημοσίων λεγόμενων υπηρεσιών. Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από τη συντεχνία, την πλατφόρμα, τη συντεχνιακή πλατφόρμα, και σε αυτήν συμμετείχαν και αρκετά κόμματα, ναι. Όχι όμως το κόμμα του Έρογλου, σαφώς, και το κόμμα του Αυτζή, τα δύο αυτά δεξιά κόμματα απήχαν, με αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα κόμματα να δώσουν το παρόν τους, παρά το ότι το κόμμα του Σερντάρ Τενχτάς, το Δημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε όπως για τη συμμετοχή του μη ακουστούν συνθήματα για την Τουρκία. Όπως ακούσαμε και στο ραπορτάζ, είδατε ότι τα συνθήματα για την Τουρκία, κάτω τα χέρια από πάνω μας Τουρκία, αυτή η χώρα είναι δική μας, δεν θέλουμε ούτε εσένα ούτε τα λεφτά σου, όλα αυτά ακούστηκαν, δεν ξέρουμε ποια θα είναι από εδώ και μετά η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος. Ναι, θα έχουμε πιστεύει συνέχεια, Σπύρο, δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι πολίτες των κατεχομένων θα συνεχίσουν να αντιδρούν, για θες να κορυφώσουν τις διαδηλώσεις. Το ακούσαμε και στο ραπορτάζ αυτό, αλλά και τις τελευταίες μέρες όλο αυτό ακουγόταν. Το σημερινό μεγάλο αυτό ογκώδες παλαϊκό συλλαλητήριο ήταν το πρώτο. Θα υπάρξει και συνέχεια, θα υπάρξουν και απεργίες διαρκείας. Υπάρχει ένα καζάνι και βράζει στα κατεχόμενα, θυμίζει κάπως την εποχή του 2003 και 2004. Αυτό σκεφτόμουν, αλλά δεν τόλμησα να το πω για να μην το συνδέσω απόλυτα, γιατί η πολιτική κατάσταση τότε ήταν διαφορετική. Ήταν διαφορετική τότε, ναι, τότε υπήρχε και το Κυπριακό. Αυτή τη φορά δεν είναι το Κυπριακό, αυτή τη φορά είναι το οικονομικό και η ανάμειξη της Άγκυρας σε όλα, μα σε όλα, τα του ψευδοκράτους. Με τους έπικους, με την είσοδο με ταυτότητα, στα πάντα αναμειγνύεται η Άγκυρα. Αυτό ακριβώς το ακούσαμε και στο ραπορτάζ από πολλούς Τουρκοκύπριους. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Άγκυρα, φτάνει πια. Ήταν και το σύνθημα εξάλλου του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Όλες αυτές τις μέρες γύρισε όλη την κατεχόμενη επαρχία, ναι, το κόμμα αυτό, με το σύνθημα φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Σπύρο, ξέρουμε παρασκηνιακά πως ο Έρογλου αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή. Ο Έρογλου, το κόμμα του εννοούμε, ο Κιουτσούκ, όλες αυτές τις μέρες προσπαθούσε να στείλει το μήνυμα, ναι, ότι το συλλαλητήριο αυτό είναι κατά της Τουρκίας, κατά του τουρκικού λαού. Υπήρχαν φυσικά και προοδευτικοί αρθρογράφοι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι έλεγαν όχι, καμία σχέση δεν έχει το συλλαλητήριο με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό, αλλά είναι κατά της τουρκικής κυβέρνησης του Ερντογάν, δηλαδή, ο οποίος επέβαλε αυτή τη δέσμη οικονομικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει τόσα πολλά που οι Τουρκοκύπροι θα αναγκαστούν να βρεθούν σε χειρότερη μοίρα από αυτήν που βρίσκονται οι Τούρκοι της Τουρκίας, από απόψεως μισθού και όλων των υπολείπων ωφελημάτων. ΑΤΑ, ΦΠΑ, αυξήσεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης κλπ. Σε ευχαριστούμε θερμά για την ανάλυση, Σπύρο. Καλή σου νύχτα. Και πάμε στην Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, όπου η κατάσταση είναι πραγματικά. Θα υπάρξει και συνέχεια. Χαρακτηρίστηκε η επόμενη μέρα του χθεσινού μεγάλου συλλαλητηρίου στα κατεχόμενα, με συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων Τουρκοκυπρίων που διαμαρτύρονταν για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ξένοι ανταποκριτές διερωτήθηκαν κατά πόσο και τα κατεχόμενα επηρεάζονται από τις διαδηλώσεις σε Τινησία και Αίγυπτο. Πρωτοσέλιδο σε όλες τις τουρκοκυπριακές εφημερίδες είναι το χθεσινό ογκώδες συλλαλητήριο στα κατεχόμενα. Τίτλοι όπως «Ιστορικό συλλαλητήριο», «Κοινή απέτηση εμείς θα διοικούμε», «Για πρώτη φορά μετά το δημοψήφισμα τόσος κόσμος στην πλατεία Ινωνού» ή «Προειδοποίηση στην κυβέρνηση», όπως αναφέρεται, είναι στα πρωτοσέλιδα.
αν και το υπόβαθρο της χθεσινής κινητοποίησης των Τουρκοκυπρίων ήταν η οικονομία και η δυσβάσταχτη δέσμη μέτρων που επιβλήθη με επίκεντρο των επικρίσεων των Έρογλου, τα πολιτικά μηνύματα μέσω συνθημάτων και κατά της Άγκυρας ήταν παρόντα, όπως «Αϊσέ να επιστρέψεις σπίτι σου, εμείς θα πληρώσουμε το εισιτήριό σου», «Τζεμίλ Τσιτσέκ, κάτω τα χέρια από την Κύπρο» ή «Η Αϊσέ ξέμεινε από χρήματα και στις διακοπές της έγινε κλέφτρα». Υπενθυμίζεται ότι το σύνθημα «Η Αϊσέ πάει διακοπές» ήταν το σύνθημα για την τουρκική εισβολή το 1974. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία διαδηλωτών που κρατούσαν την Κυπριακή σημαία, ενώ σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο υπήρξαν μικροεπισόδια, κυρίως όταν οπαδοί του Δημοκρατικού Κόμματος του Σερταρντεχτάς αντιδρούσαν σε συνθήματα άλλων ομάδων κατά της Τουρκίας. Αντίδραση επίσης υπήρξε από συνδέσμους επίκων. Ο ηγέτης της Ντεβής, Σεγλής, κάλεσε την Άγκυρα να αποσύρει τη δέσμη μέτρων ή να σηκωθεί να φύγει από το νησί, όπως είπε. Ενώ ο ηγέτης της Συντεχνίας των Εκπαιδευτικών μίλησε για πρώτη σπίθα που άναψε, αφήνοντας να νοηθεί ότι θα υπάρξει συνέχεια. Η Αφρίκα αναφέρεται επίσης σε προβληματισμούς ξένων δημοσιογράφων κατά πόσον τα όσα εκτιλήσονται στην Τινησία και την Αίγυπτο έχουν περάσει στα κατεχόμενα. Dün işgal altındaki bölgede yapılan büyük protesto mitinginden sonra eylemlerin devam etmesi bekleniyor. Dün yapılan mitingde sahte hükümetin ekonomik önlemler paketi ve Türkiye'nin işgal altındaki bölgeye müdahaleleri protesto edildi. Türksen Başkanı Ahsen Bıçakçı yaptığı konuşmada başka eylemler de yapılacağı uyarısında bulundu ve sahte hükümetin ve ya paketi geri çekmesini ya da istifa etmesini istedi. Deviz Sendikası Başkanı Mehmet Seyiz, Türkiye hükümetini Kıbrıs'ı Türklerin siyasi iradesini dikkate almamakla suçladı. Kıbrıs sorununa da değinen Seyiz, Kıbrıs'ı Türklerin iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözüm istediklerini belirtti. İşte bir sabah uyandı. Bella ciao, bella ciao, 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 beni dolanmış buldum yurdumu, her yolu işgal altında. Beni dolanmış buldum yurdumu, her yolu işgal altında. Ey partizan, beni de götür. Güneş doğacak,